Λοιπόν, είναι ο κύριος Μαρίος Γεωργιάδης τώρα μαζί μας. Είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Προσπαθούμε. Να αισιοδοξούμε για την επόμενη χρονιά, αλλά ξέρετε, ναι, και η αισιοδοξία στερεύει κάποια στιγμή. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Είστε έστω συγκρατημένα αισιόδοξος για το Κυπριακό, για το πρόβλημα ότι θα λυθεί? Το θέμα είναι βέβαια, δεν είναι μόνο λυθεί, είναι και πώς θα λυθεί. Για πείτε μου, γιατί το λέτε αυτό και τι σας φρενάρει την αισιοδοξία, που φαίνεται ότι εγώ βλέπω ότι μέχρι και πενταμερής, μάλλον πολυμερής, δεν είναι μόνο πενταμερής, πολυμερής διάσκεψη θα γίνει στις 12 του Ιανουαρίου, όπου για πρώτη φορά η Τουρκία αντιμέτωπη και με την Κύπρο και με την Ελλάδα όμως, έτσι, ως εγκύητρια που θα είναι παρούσα. Για πείτε μου. Κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα το Κυπριακό, και η συνάντηση που είχε κάνει και ο πρόεδρος της Ευρωκεντρών, ο κ. Λεβέντης, μαζί με τον κ. Αναστασιάδη, του είχε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στην Τουρκία, γιατί ποτέ δεν κρατάει το λόγο της. Ναι. Ακόμη και να υπογράψει κάτι, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και το βλέπουμε αυτό. Θα το δούμε, λέτε, στην υλοποίηση πώς θα γίνει. Όπως διαιωνίζεται και το θέμα του μεταναστευτικού. Τίποτα δεν τηρεί από αυτά που έχει υπογράψει η Τουρκία. Ανοίγει τις κάμπλες και βλέπετε οι ροές να εισέρχονται. Σταμάτησαν βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά ήταν τι έγινε στην αρχή. Παρόλο που είχε υπογράψει ότι θα υπάρχει ένα μέτρο και μια συμφωνία όσον αφορά την ασφάλεια. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη τώρα πλευρά. Τι πρέπει να γίνει τώρα εδώ πέρα? Εμείς έχουμε πει ότι θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη η πλευρά της Κύπρου, ότι θα πρέπει τα τουρκικά στρατεύματα και οι έπικοι να αποχωρήσουν εντός εξαμήνου. Και όχι σε μία οχταετία, δεκαετία, δωδεκαετία που μπορεί να ισχυρίζονται και να θέλουν και να λένε. Εάν δεν αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και οι έπικοι, δεν μπορούμε να συζητάμε τίποτα και να μην υπογράψουμε τίποτα. Γιατί ουδέν μονιμότερο του Ποσορινού θα μείνουν και θα διαιωνίζεται το Κυπριακό για το στον αιώνα τον άπαντα. Σωστό είναι. Επίσης, αυτό, αλλά μιλώντας εγώ και προσέξτε, μιλώντας πριν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, κατάλαβα ότι είναι κόκκινη γραμμή. Βεβαίως να φύγουν τα στρατεύματα. Χωρίς την αποχώρηση των στρατευμάτων, δεν μπορεί να υπογράψει και η κυπριακή πλευρά, γιατί μετά θα έχει και ευθύνες άλλου τύπου. Να είστε σίγουροι ότι θα υπογράψουν. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, δεν το θα ξέρω. Θα υπογράψουν με υπόσχεση. Α. Δέσμευση δηλαδή. Εσείς πείτε μου. Δέσμευση. Στην δεσμεύση οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει δέσμευση για τον Τούρκο. Αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι στιγμή. Και γιατί καλή μεμονωμένα τον κάθε πολιτικό αρχηγό, ο κύριος Τσίπρας, τη Δευτέρα, να τους δει έναν-έναν μετά τον άλλον και να μην καλέσει συμβούλιο ώστε μια διάσκεψη των αρχηγών των κομμάτων, ώστε ο καθένας να ξέρει τι άποψη έχει ο άλλος. Γιατί δηλαδή ο πρόεδρος, ο κύριος Λεβέντης, να μην ξέρει τι άποψη έχει ο κύριος Μητσοτάκη για το Κυπριακό, τι άποψη έχει η κυρία Γεννηματά. Καλά, τώρα η άποψη του κυρίου Μητσοτάκη για το Κυπριακό όμως μπορεί να του υποθεί και σε κατηδίαν συνάντηση. Δηλαδή θα τη δει εκεί αν... Εννοείται, γιατί να μην γίνει διάλογος έστω αυτό. Γιατί να μην γίνει διάλογος, πρώτον να γίνει διάλογος και να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο και μια άποψη η οποία να είναι να αποφασίσουν όλοι μαζί οι αρχηγοί των κομμάτων πώς θα πάει ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνάντηση. Αλλά να γίνονται μεμονωμένες συναντήσεις με τον κάθε αρχηγό του κόμματος και κανένας από τους υπόλοιπους αρχηγούς να μην γνωρίζει τι άλλος. Όταν είναι δύο, καταλαβαίνω ότι λέγονται πράγματα τα οποία μπορούν και να μην κυκλοφορούν ποτέ και να μην αποφύγουν ποτέ. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αυτό ισχύει που λέτε. Και αυτό... όταν θα γίνει συνάντηση, παράδειγμα που λέτε, ο κύριο Μητσοτάκη θα μπορούσε να το πει στον κύριο Λεβέντη. Άλλα πράγματα μπορεί να μπει στον κύριο Λεβέντη, κύριο Μητσοτάκη. Και άλλα πράγματα μπορεί να κάνει στην κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, με τον κύριο Τσίπρα λέτε. Οπότε, γιατί να υπάρχει αυτό το κρυφτούλι και να μην γίνει μια διάσκεψη προέδρων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ο κ. Παυλόπουλος να είναι να τη συντονίσει και να μπορέσουν να συζητήσουν όλοι μαζί. Μιλάμε για ένα εθνικό ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Ναι. Έτσι είναι. Επίσης, έχουμε πει ότι η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι ότι θα πρέπει για το Κυπριακό να υπάρχει Έλληνας Κύπριος πρόεδρος και όχι μία ο ένας, μία ο άλλος. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη η Κύπρος. Δεν θα λυθεί το Κυπριακό με τις πολιτικές που πηγαίνουν μέχρι στιγμής
Και το γνωρίζουμε αυτό γιατί παράπονα έχουν και οι ίδιοι οι Κύπροι από την πολιτική του κ. Αναστασιάδη μέχρι στιγμής. Είναι πολύ δύσκολη και πολύ λεπτή η γραμμή και ο δρόμος αυτή τη στιγμή που έχει ακολουθήσει ο κ. Αναστασιάδης, που είναι έτοιμος να υπογράψει. Εάν υπογράψει πριν φύγουν και περιμένει μόνο σε δεσμεύσεις των Τούρκων, θα υπάρχει μεγάλο θέμα και εσωτερικό του Κύπρου. Βέβαια, δεν ξέρω το εσωτερικό. Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιάδη, ακούστε τώρα η Κύπρος, στην Κύπρο λίγο, έστω για αυτό το κυπριακό, το οποίο είναι θέμα βέβαια της ύπαρξής τους, έτσι, δεν είναι θέμα της εθνικής τους, εννοώ ύπαρξης. Δεν είναι απλώς ένα θέμα αυτό. Βλέπω όμως ότι συνοδεύουν τον κύριο Αναστασιάδη όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από την Κύπρο. Δηλαδή, τι εσωτερικό να υπάρχει, θα είναι εκεί δίπλα, θα είναι παρόντες οι άνθρωποι αυτοί. Θα είναι παρόντες, αλλά... Ναι, νομίζω. Τώρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δεν είναι για εμάς. Δεν είναι ο σωστός τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η πολιτική. Ναι. Εσείς τι θα προτείνατε... Ποια είναι... Ναι, τι θα προτείνατε, για πείτε μου. Εσείς τι... Έχουμε πει να μην υπογράψει τίποτα εάν δεν αποχωρήσουν τα στρατεύματα και οι έπτυκοι. Να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Α, να ξεκινήσει, λέτε, πρώτα. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό όμως μπορεί να είναι. Ελάτε σε 6 μήνες να υπογράψουμε ό,τι θέλετε. Ναι, άλλο λέω. Αυτό όμως μπορεί να είναι θέμα που θα ολοκληρωθεί σε μια χρονιά. Μιλάμε τώρα, όταν λέμε οι έπικοι, μιλάμε για ζωές ανθρώπων οι οποίες έχουν εκεί πέρα ριζώσει χρόνια, δεκαετίες, έτσι δεν είναι. Αυτό μπορεί σε μια μέρα να γίνει, μπορεί να γίνει, ή σε ένα χρόνο. Φοβάμαι. Δεν μπορεί, ξέρω. Εδώ 40 χρόνια περιμένουμε για το Κυπριακό να λυθεί και δεν λύνεται. Ας ξεκινήσει μια διαδικασία και ας δούμε στην πορεία πώς θα μπορέσουν να μπουν στις υπογραφές. Εδώ πάμε για υπογραφές με ένα πλάνο διαιώνισης των τουρκικών στρατευμάτων. Γιατί δηλαδή να υπάρχουν Τούρκοι στρατιώτες πάνω στη λεγόμενη γραμμή και γιατί να υπάρχουν και Έλληνες, που λέει ο λόγος, ή οι Κύπριοι στρατιώτες. Και να μην είναι ανεξάρτητο, λέτε το. Βεβαίως. Γιατί μα υποτίθεται ότι πάμε να λύσουμε το Κυπριακό, όχι να το διαιώνουμε. Ναι, σωστό. Εδώ βλέπουμε μια τάση διαιώνησης. Σε δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Φοβάστε δηλαδή ότι δεν ακολουθείτε ο σωστός δρόμος, το ακολουθείτε με αρπαγιώτα. Σωστά. Και φανταστείτε ότι βλέπουμε τώρα για να έρθουμε και στα εσωτερικά μας ότι με δεσμεύσεις δεν έχουμε κάνει τίποτα κι εμείς σαν χώρα. Είδαμε όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, οι οποίες αυτή τη στιγμή λαμβάνουν τα πάντα. Και υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης που έχει ξημερώσει το 2017, που το εισόδημά του το διαθέσιμο μειώνεται από την αύξηση των φόρων που μπήκαν σε εφαρμογή. Δηλαδή ο κόσμος πεινάει. Και έρχονται δύσκολες μέρες. Βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Ούτε μεταρρυθμίσεις ούτε τίποτα. Και βλέπουμε προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Σκουρλέτη. Που θα υπάρχει και ένα ισοκομματικό θέμα αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο κ. Σκουρλέτης στην ουσία τα μηνύματά του με τις δηλώσεις του είναι ότι μπορεί να οδηγηθούν και σε εκλογές. Τον άκουσα τον κύριο Σκουρλέτη, γιατί εδώ έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Μίλησε για τη φορολογία περισσότερο. Γιατί είναι προκλητικές για εσάς, ποια είναι η. Προκλητικές εννοώ όσον αφορά το ότι θα δημιουργηθούν εσωκομματικά. Εννοείται για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητικές δηλώσεις δεν είναι προς το ελληνικό λαό, γιατί εμείς φωνάζουμε τόσο καιρό ότι με την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σαν προεκλογικός αγώνας. Όταν τάζει μια 13η σύνταξη, η οποία είναι ένα επίδομα σε συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, είναι σαν προεκλογικός αγώνας. Δεν ήταν 13η σύνταξη, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα επίδομα και είδαμε τι έγινε και με την επιστολή Σακαλώτη. Άλλα λένε εδώ στους Έλληνες πολίτες για να πιστέψουν το οτιδήποτε και άλλα γράφουν προς τα έξω ζητώντας συγγνώμη και ούτω καθεξής. Και δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν ναι. Έχω ακούσει τον κύριο Λεβέντη πολλές φορές να λέει και με αυτό να τελειώσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Ναι. Έχω ακούσει τον κύριο Λεβέντη να λέει πολλές φορές ότι μέσα στο 2017 θα έχουμε εκλογές. Αυτή είναι και η δική σας η εκτίμηση με βάση όλα αυτά που. Δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε την αξιολόγηση να ολοκληρώνεται και βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Δηλαδή θα έρθουν πολύ δύσκολα μέτρα και δεν ξέρω αν τα επόμενα νομοσχέδια και αν τις επόμενες ρυθμίσεις που θα ζητήσουν και περικοπές συντάξεων και νέα μέτρα και νέους φόρους, αν αυτή η κυβέρνηση είναι σε θέση να τις περάσει μέσα στη Βουλή. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να πει: δεν αντέχω άλλο
άσχετα αν υπάρχουν 153 που υπογράφουν τα πάντα με τα δύο χέρια προκειμένου να μείνουν στην εξουσία και να κρατήσουν την καρένα τους. Μπορείτε αυτή τη στιγμή να πει ο ίδιος ο Τσίπρας, εγώ δεν μπορώ να υπογράψω άλλο. Δεν γίνεται άλλο. Ας έρθει κάποιος άλλος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Να είναι και μια δραπέτευση. Μια εθελουσία λέτε, έξοδος ας πούμε. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, τα δύσκολα έρχονται τώρα. Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές, αλλά έρχονται ακόμη πιο δύσκολες στιγμές. Και εμείς έχουμε προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό για αυτά που θα έρθουν. Για να δούμε. Να μην κουτόχορτο με επιδόματα των 300 ευρώ που παίρνουν από τη μία τσέπη. Κουτόχορτο είναι από τη μία πλευρά, λέτε αυτό, κύριε Γεωργιάδη, και το σέβομαι σε έναν βαθμό. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, για ένα συνταξιούχο ο οποίος παίρνει ελάχιστα χρήματα, αυτά τα 300 ευρώ που. Εντάξει, κάποιοι λένε. Όχι, αλλά έτσι είναι ψίχουλα. Και έτσι είναι. Για κάποιους είναι και ψίχουλα, αλλά για αυτούς δεν είναι ψίχουλα. Δεν είναι, δεν μιλάμε καταρχήν, δεν μιλάμε για ψίχουλα. Έτσι. Μιλάμε για χρήματα τα οποία κάποιος αυτή τη στιγμή έχουν άνεργο, δεν τα βγάλουν. Έτσι, έτσι. Αλλά δεν μπήκαν εισοδηματικά κριτήρια. Κατάλαβα τι λέτε. Τα κριτήρια γιατί που δόθηκαν. Υπάρχει συνταξιούχο των 500 ευρώ που παίρνει και 2.000 ευρώ από ενίκεια. Υπάρχουν και τέτοια, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτό ήταν πραγματικό βοήθημα αυτές τις μέρες. Εάν είναι να δώσει ένα κοινωνικό επίδομα, δώσ' το σε αυτού που πραγματικά έχουν ανάγκη. Έχει μείνει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη απ' έξω. Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θα μας έρθετε στο στούντιο μία μέρα πάλι. Με χαρά, οπότε θέλω να ότι οι προσκλήσεις οι δικές σας γίνονται αμέσως αποδεκτές. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μαγιά. Γεια σας.